Νέα επίκαιρη ερώτηση προ τον Πρωθυπουργό για το θέμα του κατώτατου μισθού, καθώ και για το ενδεχόμενο αναστολή του μέτρου εξίσωση στο φόρο κατανάλωση του πετρελαίου, θέρμανση και κίνηση, κατέθεσε ο πρόεδρο τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στο κείμενο τη ερώτησή του, ο κύριο Τσίπρα αναφέρει: Με την επάνωδο τη Τρόικα στη χώρα μα, επανέρχονται στο προσκήνιο οι δεσμεύσει τη κυβέρνηση που απορρέουν από το τρίτο μνημόνιο. Δηλώσει Ευρωπαίων αξιωματούχων επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση νέα μείωση μισθών και απολύσει. Μέτρα που δεν θα ωφελήσουν κανένα από τα πληττόμενα τμήματα τη κοινωνία. Ταυτόχρονα, μέτρα όπω η ραγδαία αύξηση φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο θέρμανση, όχι μόνο δεν έχει θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, όχι μόνο έχει καταδικάσει αναρρύθμιτε οικογένειε στο να ζουν μέσα σε κρύα σπίτια, αλλά έχει και τραγικέ συνέπειε. Επειδή ο δρόμο του δογματισμού, τη θρησκευτική ευλάβεια και τη υποτέλεση με την οποία η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτή τη μνημονιακή πολιτική, οδηγεί σε ανθρωπιστική κρίση και κοινωνικά συντρίμμια, ο κ. Τσίπρα ρωτά τον Πρωθυπουργό, θα αρνηθεί να λάβει νέα μέτρα που περιλαμβάνουν νέε μειώσει στο κατώτατο μισθό και απολύσει δεκάδων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων, θα προχωρήσει άμεσα στην αναστολή του μέτρου εξίσωση των ειδικών φόρων κατανάλωση πετρελαίου κίνηση και θέρμανση.